Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Για περισσότερα από 10 χρόνια, συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2007 που ξεκίνησα αυτό το blog, έχω δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα για το πώς μπορεί κάποιος να αναπτύξει μια επιτυχημένη επιχείρηση δικτυακού μάρκετινγκ. Αυτή τη στιγμή έχω δημοσιευμένα συνολικά πάνω από 800 άρθρα, το οποίο είναι πραγματικά περίπου, αν το σκεφτείτε, 1,5 με 2 άρθρα κάθε εβδομάδα για 10 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια η μέθοδος με την οποία μετέφερα το υλικό μου ήταν μέσω του γραπτού λόγου. Κατά καιρούς κάναμε κάποια εκπαιδευτικά webinar, όπου τα παρακολούθησαν πραγματικά συνολικά μερικές χιλιάδες συνδικτυωτές, αλλά κυρίως έγραφα άρθρα, δεν έκανα κάτι άλλο. Μετά από 10 χρόνια λοιπόν αποφάσισα ότι θα δημοσιεύω κατά καιρούς κάποια σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο, αυτό είναι το πρώτο βίντεο, μιας και πλέον σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να παρακολουθήσει ένα σύντομο βίντεο παρά να διαβάσει ένα άρθρο. Ωραία. Θα χαρώ πολύ λοιπόν να διαβάσω και τα σχόλιά σας για αυτά τα βίντεο που θα κάνω. Πείτε μου τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, ιδέες που θα θέλετε να καλύψω σε κάποια από αυτά τα βίντεο, καθώς και προκλήσεις που συναντάτε και ίσως θα μπορούσα να κάνω ένα βίντεο για να απαντήσω σε κάποιες από αυτές. Το λιγότερο γράψτε ένα σχόλιο, πείτε ένα γεια, είδα το βίντεο σου ή οτιδήποτε, οτιδήποτε. Οπότε όταν τελειώσει το βίντεο πηγαίνετε κάτω στα σχόλια και γράψτε και ένα δικό σας σχόλιο. Επίσης αν βρείτε τις ιδέες αυτές σε αυτά τα βίντεο χρήσιμες, μοιραστείτε και με άλλους. Προωθήστε το link αυτού του βίντεο στην ομάδα σας ή σε άτομα που γνωρίζετε ότι δυσκολεύονται και θα μπορούσαν και αυτοί να ωφεληθούν με κάποια ή κάποιες από αυτές τις ιδέες. Στα βίντεο αυτά θα απαντάω στις ερωτήσεις που δεχόμουν κατά καιρούς σε διάφορες ομάδες υποστήριξης που έκανα, ήταν ομάδες υποστήριξης 12 εβδομάδων και στις οποίες συμμετείχαν πάρα πολλοί δικτυωτές από πολλές διαφορετικές εταιρείες. Σε αυτό το πρώτο βίντεο θα ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Πώς κάνουμε υποψηφίους να μην μιλήσουν σε άλλους πριν λάβουν την πρώτη τους εκπαίδευση και κυρίως πριν μπουν στην εταιρεία? Πολύ ωραία και πρακτική ερώτηση. Καταρχήν δεν μπορούμε να κάνουμε τους υποψηφίους μας ή οποιονδήποτε άλλο να κάνει οτιδήποτε. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους εξηγήσουμε κάποια πράγματα σχετικά με τη δουλειά μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μιλήσουν σε ανθρώπους πριν εκπαιδευτούν ή ακόμα και αν μιλήσουν να μην επηρεαστούν. Θα σας πω λοιπόν τι λέω στους υποψηφίους μου όταν έχουν παρακολουθήσει μια παρουσίαση. Μου έχουν πει ότι τους ενδιαφέρει και ότι π.χ. θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή αύριο ή τέλη της εβδομάδας ή κάτι τέτοιο. Αλλά δεν γράφονται ουσιαστικά εκείνη την ώρα που είμαστε μαζί στο τηλέφωνο. Θα σας πω λοιπόν τι τους λέω λίγο πριν κλείσουμε, ώστε να μειώσω δραματικά τις πιθανότητες να επηρεαστούν από κάποιον. Αυτό που παρατηρούσα κάποιες φορές ήταν το εξής. Μου έλεγαν ότι θα γραφτούν π.χ. αύριο το πρωί, και όταν τους τηλεφωνούσα την επόμενη μέρα, είτε δεν τους έβρισκα στο τηλέφωνο, είτε τους έβρισκα και μου έλεγαν τελικά τι θα το κάνουν. Μίλησα με κάποιον κτλ. Και μου είπε να μην ασχοληθώ με κάποια τέτοια δουλειά ή κάτι τέτοιο. Και αυτό έγινε ενώ είχαμε μιλήσει την περασμένη μέρα και την επόμενη μέρα το πρωί είχαν αλλάξει γνώμη. Εντάξει, ότι μίλησα με τον κουμπάρο μου, με τη φίλη μου, με τη γυναίκα μου, τον άντρα μου κλπ. Και μου είπαν να μην μπλέξω με τέτοια ή ότι κανείς δεν κερδίζει χρήματα με τέτοιες δουλειές ή κάτι τέτοιο. Ήθελα λοιπόν να βρω μια λύση, αλλά δεν ήθελα να τους πω έτσι ξερά μη μιλήσει με κανέναν μέχρι να εκπαιδευτείς. Οπότε σκέφτηκα να τους το περάσω, να περάσω το μήνυμά μου μέσα από μια ιστορία. Και συγκεκριμένα τους έλεγα τη δική μου ιστορία, την προσωπική μου εμπειρία. Και γενικά αυτή είναι μια τεχνική που έχω βρει, η οποία μου επιτρέπει να λέω στους ανθρώπους σε αυτό που θέλω να κάνουν, χωρίς όμως να τους λέω τι να κάνουν. Τους το λέω μέσα από την προσωπική μου εμπειρία, μέσα από την προσωπική μου ιστορία. Έλεγα λοιπόν το εξής. Λοιπόν Γιώργο, Κώστα, ήθελα να σου πω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Όταν ξεκίνησα εγώ με αυτή τη δουλειά το 2002, είχα παρακολουθήσει μια ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα το βράδυ και μέχρι να γυρίσω στο Κλικής, είχα κάνει στο μυαλό μου μία λίστα με τα άτομα στα οποία θα μιλούσα για αυτή τη δουλειά. Το πρώτο άτομο στη λίστα ήταν ο πρώτος μου ξάδερφος, ο οποίος ήταν μπάρμαν, ασφαλιστής, πολύ κοινωνικός, ήξερε πολύ κόσμο κτλ. Και πέρα από αυτό χρειαζόταν χρήματα και επίσης κάναμε και πολύ παρέα, οπότε τον είχα σίγουρο ότι θα ξεκινήσει. Όταν γύρισε λοιπόν στο σπίτι το βράδυ, του τηλεφώνησα, πήγα από το σπίτι του και άρχισα να το εξηγώ τη δουλειά. Όταν τελείωσα με όλα αυτά που του είπα, με κοίταξε με ένα στραβό βλέμμα και μου λέει: Καλά, ρε, τα πίστεψες αυτά. Σε είχα για έξυπνο. Αυτά είναι Αμερικανιές. Δεν δουλεύω στην Ελλάδα τέτοια συστήματα. Θα χάσεις τους φίλους σου, θα χάσεις χρήματα και ουσιαστικά με απέτρεψε από το να το κάνω. Ευτυχώς εγώ όμως είχα κάνει ήδη την εγγραφή μου και δεν επηρεάστηκα.
Την άλλη μέρα λοιπόν μιλάω με τον Ρονάλντο Χόμ και μου λέει, του εξηγώ μάλλον αυτό, και μου του λέω στον Γιώργο ότι μίλησα με τον ξαδερφό μου που τον είχα σίγουρο και όχι μόνο δεν γράφτηκε, μου είπε για να μην το κάνω. Και τότε λοιπόν μου λέει ο Γιώργος, Θοδωρή, του είπε για την εταιρεία. Λέω, φυσικά και του είπα για την εταιρεία. Του εξήγησε ποια είναι τα προϊόντα. Λέω, ναι, του είπα και τα προϊόντα. Του εξήγησε για το πώς κερδίζουμε χρήματα, για τα ποσοστά κτλ. Λέω, φυσικά και του τα εξήγησε αυτά. Μου λέει, του είπε για το πακέτο εγγραφής, για το σεμινάριο που έχουμε, να παρακολουθήσει το σεμινάριο κλπ. Λέω, φυσικά και του το είπα. Λέω, Γιώργο, του τα είπα όλα βασικά, μην με ρωτάς, τα έχω πει όλα. Μου λέει, γι' αυτό δεν γράφηκε. Επειδή του τα είπε όλα. Και του λέω, και τι έπρεπε να κάνω. Μου λέει, κοίταξε. Ο ξάδερφός σου σε βλέπει σαν τον μικρό του ξάδερφο που βρίσκεστε και πίνει τα μπύρες και που δουλεύει σε ένα βιβλιοπωλείο και που δεν έχει καμία σχέση και καμία εμπειρία με όλα αυτά που του εξήγησες. Δεν σε ξέρει σαν ειδικό στα προϊόντα ή στο marketing. Αυτό που έπρεπε λοιπόν να κάνεις είναι να του κάνεις κάποιες σύντομες ερωτήσεις, να δεις αν είναι ανοιχτός στο να κερδίσει επιπλέον χρήματα και μετά να τον καλέσεις σε μια παρουσίαση ή σε ένα ραντεβού μαζί μου. Αυτούς εμείς τους ονομάζουμε, μου λέει, κλέφτες ονείρων. Έχονται με τη μορφή φίλων και συγγενών, έχουν πάντα να σου δώσουν μια καλή συμβουλή για τα οικονομικά σου, για την καριέρα σου, για το τι δουλειά θα κάνεις, αλλά ποτέ δεν έχουν να σου προτείνουν κάτι καλύτερο. Ούτε φυσικά είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν οικονομικά. Εντάξει. Και μου είπε ότι πάντα να παίρνεις συμβουλές για τα οικονομικά σου από άτομα που κερδίζουν τριπλάσια χρήματα από ό,τι κερδίζεις εσύ. Γιατί αν ακολουθείς τη συμβουλή ενός άνεργου, τι θα καταλήξεις να είσαι κι εσύ? Άνεργος. Εντάξει. Επίσης λέει ότι αν κάποιος σου πει να μην το κάνεις αυτό, μπορείς να το ρωτήσεις, ωραία, να μην το κάνω. Έχεις κάτι καλύτερο να μου προτείνεις να κάνω? Και μετά λέω στο δικό μου υποψήφιο. Αυτό που θα σου πρότεινα λοιπόν, Γιώργο, είναι ότι μέχρι να γραφτείς, να μην μιλήσεις σε κανέναν, γιατί μπορεί να σου κάνουν κάποια ερώτηση και να μην ξέρεις να απαντήσεις. Και στο λέω αυτό για δύο λόγους. Γιατί πρώτον, αν μιλήσεις και τον κάψεις εισαγωγικά, μπορεί να χάσεις ένα καλό συνεργάτη που θα σου έδινε δυνατότητα να κερδίσεις πολλά χρήματα στο μέλλον. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό, είναι ότι επειδή δεν του το εξήγησε σωστά, ή επειδή είδε σένα και όχι τη μεγάλη εικόνα, μπορεί να έχασε την ευκαιρία να αλλάξει τη δική του τη ζωή. Δηλαδή, του στέρισε τη δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή του επειδή βιάστηκε να το μιλήσει χωρίς να έχει πρώτα εκπαιδευτεί. Αυτό λοιπόν του λέω. Του περνάω δηλαδή το μήνυμά μου μέσα από μια ιστορία και το προσωπικό μου παράδειγμα, την προσωπική μου εμπειρία. Αν δεν έχετε εσείς τέτοιο παρόμοιο παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δική μου την ιστορία, σας το επιτρέπω. Εντάξει, αλλά αυτή ήταν η πρώτη συμβουλή. Ελπίζω να τη βρήκατε χρήσιμη. Αν τη βρήκατε χρήσιμη, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και μοιραστείτε το και με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή.